καλά. Να πίσω. Θα το γύρω, μάλιστα. Υποκαρινέ! Ε! Έλα! Μπορείς να πας και έξω να πάρεις εκεί που πλένουν τώρα το καζάνι. Thank you.
Αυτό είναι πίτουρα, αλεύρι και στάχτη. Και στάχτη. Θα τα πείτε μετά στο μικρόφωνο. Νίκο, ακούγας εγώ πώς πας. Γίνεται το σφράγισμα, Νίκο. Για να κλείνει αρρωστικός. Για να κλείνει αρρωστικός, οι δρατμοί να πηγαίνουν όλοι μέσα στο γκάδο. Αυτό δεξί. Δεν βγάζει τίποτα. Δεν βγάζει. Άντε, αρχηγέ. Εσφραγίστη. Εσφραγίστη. Αυτό ξέρεις πώς λέγεται. Σαλαμάστρα. Κοινό σαλαμάστρα. Το δουξάρε. Το δουξάρε. Το δουξάρε. Στο γυαλάκι μου. Το δουξάρε. Έφτασε. Κλείσε και την πλήση. Καπούδης έλεγε το δουξάρε. Το δουξάρε. Πού, σε ποιο τραγούδι είναι το δουξάρε που λένε ρε. Και το δοξάρι αυτό είναι το δοξάρι. Για το δοξάρι είναι το όργανο εκεί. Yeah. Πώς το λένε το... Δεν ξέρω από πού το λένε το δοξάρι αυτό. Και το δοξάρι. Στην εφορία δεν είναι δηλώσεις. Πώς είσαι. Τη φορία δικιά μας είναι να βάζει. Μέσα δεν έχει. Αυτοί έρχονται της καβάλας. Εντά. Άπρος είστε της καβάλας με την τελόνι μας. Μας είναι ότι έχουν το μεσημέρι. Όχι ο τέτοιος, ο ιδιοκτήτης. Και πινεύουμε δυο γυναίκες να πάρεις γάμο τον άνθρωπο. Δεν θα πάρεις τούτα αυτό εδώ. Και έτσι κάνω τεχνίτης που είσαι. Και σαν το κουτάνα, ορίστε ζαμακώντε. Εκείνο είναι κουσμός, παιδί μου. Αυτοί οι κουσμός ξέρουν τη γλώσσα. Μια χαρά. Ανατέρτσε. Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς. Τι λέει εσύ, δεν το ξέρεις. Δέρτσε, δεν το ξέρω. Πάντσε με την ανατέρτσε. Όχι, δεν την έχουμε αυτή τη λέξη. Τώρα... Για να την δεις, να φυγείτε. Δεν την ξέρεις.
Αγνατήρτσι, αφηγήθηκε. Εξήγησέ μου. Αυτή είναι ο ντόπιο μου. Δεν είμαι ψεύδι. Όχι ντόπιο μου. Ξέρω τα βουδάκια. Ότι με βγάλετε να μην ότι. Εγώ πάμε και στο φουσκά. Χρήστο! Λοιπόν, έλα να. Ναι, της γιαγιάς Δόμνας. Εδώ αυτό λειτουργεί από το 1958. Με το ίδιο στυλ, δεν άλλαξε τίποτε, ούτε καρφί. Έρχονται οι παραγωγοί και ψέλνουν τα τσίπορα. Έχουν περάσει γενιές και γενιές. Σήμερα τι παρακολουθήσαμε, ποια ήταν η διαδικασία? Σήμερα παρακολουθήσατε πώς γίνεται η αλλαγή στο καζάνι. Πώς μπαίνουν τα τσίπορα, πώς βγαίνουν και πώς ξαναμπαίνουν τα καινούργια τσίπορα μέσα στο καζάνι. Ήρθαν οι παραγωγοί, φέραν τα τσιπουρά τους. Ναι, φέραν και την Κάιδα, έφεραν και τους μεζέδες.
ξέρουν το τσίπορο και πίνουν τσίπορο νόμο και, και γλεντάνε. Ναι. Πες τη διαδικασία. Ναι, τη διαδικασία. Λοιπόν, όταν έρχεται, έρχονται τα τσίπορα, τα βάζουν εδώ το καζάνι. Εδώ μέσα μπαίνουν τα, τα τσίπορα. Και εδώ μπαίνει η φωτιά να μου και βράζουν. Σε μισή ώρα αρχίζει να βράζει αυτό. Δημιουργούνται ατμοί και πηγαίνουν από αυτή τη σωλήνα επάνω και πηγαίνουν από μέσα στη σωλήνα, στο ψυγείο. Εδώ είναι η στέρνα, η μεγάλη στέρνα. Η μεγάλη είναι νερό. Είναι γεμάτη νερό, ψύχεται και βγαίνει να πούμε το τσίπορο. Ο ατμός γίνεται να πούμε τσίπορο, υγρό και τρέχει. Σε μια μισή ώρα γίνεται η αλλαγή. Και το ίδιο πράγμα συνεχίζεται. Μετά από μια μισή ώρα καινούργια καζανιά, καινούργιο τσίπορο νερό. Και στο τέλος, αφού τελειώσουν όλοι και γλιτήσουν νερό, παίρνουν τα τσίπορα και πηγαίνουν στο σπίτι να μην κάνουν Χριστούγεννα. Το λόγο του ότι είναι ο παραδοσιακός τρόπος με τη φωτιά, γίνεται και η ποιότητα καλύτερη. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι είναι καλό τσίπορο, αυτό το είναι παραδοσιακό τσίπορο νερό. Και γίνεται, να πούμε, με ξύλα φωτιά. Η φλάντζα κλείνει το καζάνι με ένα είδος φλάντζα, να πούμε, από πίτουρα, αλεύρι και στάχτη. Γίνεται τόσο στερεό που δεν βγαίνει ούτε καθόλου ατμός. Το όνομά σας? Νίκος. Νίκος, τι Πολιτσάκης. Είστε. Τι ιδιότητά σας? Πολλές ιδιότητες. Από ηλεκτρονικός. Αγρότης. Αγρότης και τώρα τσιπουράς. Ωραία, παρακαλώ. Λέω στις 9 και στις 11. 9 και 11, ας ειδείς. Ναι, ναι, ναι. Θα είμαστε να μου. Σε 11 οπωσδήποτε. Σε 9 δεν πιστεύω, αλλά σε 11 το δούμε οπωσδήποτε. 11. Θα το φέρω σκύλος όμως. Γύρνα κατά εκεί. Βες. Γύρνα. Έτσι. 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 Καλό. Απλώς έτσι όπως ήθελα να πω. Έτσι πήρα. Ο κύριος. Ο κύριος εδώ. Ο Παναγιώτης, ο Άλφινο Ανέστης, ο Τάκης Λίπης. Αυτοί είναι οι τρεις που τον οποίο είναι το τσίπορο που βγάζω τώρα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρύσα, η σύζυγος του Ανέστη. Τι θέλετε να σας πω εγώ? Δεν καταλαβαίνουν την αξία του αγνού τσίπουρου και του καλού κρασιού και όλο και περισσότεροι έρχονται εδώ πέρα για να περάσουμε τόσο ωραίες στιγμές βγάζοντας το τσίπουρο. Ελπίζω το χρόνο να είμαστε περισσότεροι. Είμαστε όλοι καιροί και να τα ξαναπούμε. Ωραία. Αυτά μέσα. Μέσα. Τι είναι αυτό μέσα να σας τα πω? Έλα. 48 γυναίκες. Είμαστε και καλοπαντρεμένες όμως. Το μου κάνει κάμα θέση πάρτο. Πέστε μου πότε είστε έτοιμοι. Ναι, πάμε όποτε θέλετε. Πάμε. Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι οι παρέα μας εδώ πέρα απόψε, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερους ξυλαγανιώτες και νέους και μεγαλύτερους να καταλαβαίνουν την αξία του αγνού τσίπουρου και του καλού κρασιού και βλέπουμε χαρά μας όλο και περισσότερο κόσμο να έρχεται εδώ στο καζάνι για να βγάλουμε το τσίπουρο. Πρέπει να σας πω ότι αυτή εδώ η ευχάριστη, θα λέγαμε, αναστάτωση της γειτονιάς παρατηρείται ένα μήνα και κάτι, ας πούμε Νοέμβριο και μέχρι και τις παραμονές των των Χριστουγέννων. Πορεύουμε, βγάζουμε το τσίπουρό μας, με χαρά περιμένουμε φίλους και γνωστούς να έρθουν εδώ να μας κάνουν παρέα σε όλη τη διάρκεια, τη διαδικασία της απόσταξης. Και θέλω να καλέσω τους ξυλαγανιώτες να δείξουν περισσότερη αγάπη σε αυτό το προϊόν το δικό μας και να σταματήσουν να υποστηρίζουν άλλα ποτά που δεν είναι της περιοχής μας. Όπως ας πούμε το ούζο, που είναι ένα χημικό προϊόν και όχι φυσικό. Ή του ίσκι, εντάξει, καλά είναι και αυτά να τα πίνουμε, αλλά εδώ το τσίπορο είναι καλύτερο και το κρασί είναι καλύτερο. Πιστεύω ότι όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν, όπως είπα και στην αρχή, πόσο σημαντικό είναι αυτό το αγνό προϊόν. Βγούμε με αγάπη τα σταφύλια μας, με βιολογικές μεθόδους. Θέλω να πιστεύω ότι τα μέλη μας θα πολλαπλασιάζονται, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που μειώνονταν. Σας περιμένω εδώ και του χρόνου. Να είστε καλά και καλά Χριστούγεννα.
Το όνομά σα. Χρήστο Δουλάκη λέγομαι. Ωραία, Yeah.